Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, σήμερα είναι η Κυριακή του Θωμά και έχουμε ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Μαζί όμως με την Κυριακή του Θωμά είχαμε χθες τη γιορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος είναι ο προστάτης της Θεολογικής μας Ακαδημίας και πρέπει και γι' αυτό κάτι να πούμε. Αλλά περισσότερο από αυτό πρέπει να πούμε μερικά άλλα πράγματα. Τι είναι η πίστη των ανθρώπων σήμερα και γιατί κλονίζεται η πίστη των ανθρώπων. Θέλω να τα πούμε αυτά πολύ απλά, να τα συζητήσουμε σαν μια πραγματική οικογένεια και να δούμε πού μπορούμε να πάμε με αυτά τα πράγματα. Πρώτον, το σημερινό Ευαγγέλιο μας λέει ότι ο Θωμάς απίστησε, δηλαδή δεν απίστησε, αλλά είχε δυσκολία να πιστέψει. Και όταν είδε τον Χριστό και έβαλε τον δάκτυλόν του επί των τύπων των ύλων και την χείρα του στην πλευρά του Χριστού, τότε είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Αυτό λοιπόν να το κρατήσουμε και να δούμε, ενώ ο Θωμάς είχε αυτή την δυσπιστία, βλέπουμε τους νεομάρτυρες, αυτούς οι οποίοι, επειδή γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, θέλω να το συνδέσουμε με αυτό, αυτοί οι οποίοι εμαρτύρησαν στην τουρκοκρατία. Και ξέρετε, τα μαρτύρια, τα βάσανα τα οποία τους κάνανε, ήτανε φοβερά. Να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα, τον Αθανάσιο Διάκο. Ο Αθανάσιος Διάκος υπεστήριξε την πίστη του, υπεστήριξε την πατρίδα του. Τον έπιασαν οι Τούρκοι και του έκαναν τα χειρότερα μαρτύρια που μπορούσαν να του κάνουν. Μέχρι που τον εσούβλησαν με σούβλα. Τον εσούβλησαν και τι λέει ο ποιητής γι' αυτό. Ολόρθον τον σουβλίζανε και αυτός χαμογελούσε. Γιατί χαμογελούσε και γιατί οι νεομάρτυρες δέχθηκαν αυτό το μαρτύριο. Μπορούσαν, παραδείγματος χάρη, να πούνε ότι όχι, γίνομαι ομοιομεθανός. Φεύγω από εδώ και πάω σε μια άλλη πόλη και εξασκώ πάλι τα καθήκοντά μου σαν χριστιανός. Αλλά αυτοί δέχθηκαν το μαρτύριο γιατί είχαν διαποτιστεί σώμα και ψυχή με την πίστη τους στο Θεό. Αυτή πρέπει να είναι η πίστη μας. Η πίστη μας στο Χριστό, στον αληθινό Θεό, στον ίδιο το Θεό, πρέπει να είναι αυτή που ό,τι μαρτύρια και να γίνουνε, να μπορούμε να τα ανθέξουμε και να αισθανόμαστε τη δροσιά της πίστης στο Θεό. Και περισσότερο από αυτό, να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και πίστη στην μετάθάνατον ζωή και στην Ανάσταση τη δική μας. Γι' αυτό λοιπόν, ο καθένας από μας θα πρέπει να διαποτιστεί με την πίστη στο Χριστό, να είναι ποτισμένος παντού, στο σώμα και στην ψυχή, να νιώθει ότι ο Χριστός είναι μέσα του και ότι αυτός είναι μέσα στον Χριστό. Τώρα όμως να πάμε σε ένα άλλο θέμα πάνω σε αυτό. Στη σημερινή εποχή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πιστεύουν, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο. Δεν πιστεύουν γιατί? Διότι υπάρχει η επιστήμη και η τεχνολογία η οποία θέλει να εξηγήσει τα πάντα με το δικό της τρόπο. Τι γίνεται όμως εδώ? Εδώ η επιστήμη και η τεχνολογία ασχολείται και πρέπει να ασχολείται με τα φυσικά πράγματα, ενώ η πίστη είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ανήκει στον υπερφυσικό κόσμο, ανήκει στο υπερπέραν, ανήκει και στην μετά θάνατον ζωή και στην Ανάσταση των νεκρών από τον Ιησού μας Χριστό. Και κοιτάξτε να δείτε, η τεχνολογία και η επιστήμη όσο και να προχωρήσει, δεν μπορεί να μας δώσει απαντήσεις στα θέματα της πίστεως, στα θέματα του πνεύματος, στα θέματα
τα πνευματικά. Και τώρα μου έρχεται στο νου μου και κάτι άλλο. Στα νέα ανακοίνωσαν ότι εφέτος θα βγούνε μέσα από τη γη, εδώ στη Βόρειο Αμερική, 3 εκατομμύρια τζιτζίκια. 3 εκατομμύρια τζιτζίκια, τα οποία τι, έμεναν μέσα στη γη 17 χρόνια και τώρα θα βγούνε και θα ζήσουν για περίπου 4 χρόνια στο φλοιό της γης πάνω. Και ενώ η ανθρωπότης έχει 7,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους, τα τζιτζίκια θα είναι 3 εκατομμύρια μόνο στη Βόρειο Αμερική. Όλα αυτά πώς μπορεί και η επιστήμη και η τεχνολογία και όλοι να τα εξηγήσουνε? Μόνο εξηγείται με ένα πράγμα. Λέει ο Χριστός, ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Τι κάνει ο πατέρας του, ο Θεός και ο ίδιος που είναι Θεός? Τι κάνουνε? Πρώτα απ' όλα, αυτό που σας είπα με τα τζιτζίκια, αυτό που βλέπουμε να γίνεται στη φύση, να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Και περισσότερο από αυτό, οι επιστήμονες μας λένε ότι το σύμπαν ακόμη μεγαλώνει και γίνονται αστέρες και γίνονται ένα σωρό πράγματα. Ποιος τα κάνει αυτά? Δεν μπόρεσε η επιστήμη να μας εξηγήσει και να μας πει ότι έτσι έγινε ο κόσμος και αυτό το η περίφημη θεωρία του Big Bang, του μεγάλου κρότου, τι είναι? Είναι σαν να μας λένε ότι δεν ξέρουμε τίποτε, εκ του μηδενός δημιουργήθησαν τα πάντα. Δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Γι' αυτό αγαπημένοι μου χριστιανοί, κρατήστε στο νου σας αυτά τα 2-3 πράγματα. Η πίστη μας μπορεί να είναι όχι δυνατή, όπως δεν ήτανε του Αποστόλου Θωμά. Όταν όμως ο Απόστολος Θωμάς είδε τον Χριστό, έβαλε τον δάκτυλόν του εις τον τύπον των ύλων, έβαλε το χέρι του στην πλευρά, επίστευσε. Και εμείς όταν πάμε στην εκκλησιά, όταν προσευχόμαστε, όταν παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, τότε διαποτίζεται το σώμα μας και η ψυχή μας με τον ίδιο τον Χριστό και πιστεύουμε περισσότερο. Δεύτερον, ας έχουμε παράδειγμα πάντοτε τους νεομάρτυρες και μάλιστα φέτος που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Και τρίτον, μην επαναπαυόμεθα μόνο στην παρούσα ζωή. Η παρούσα ζωή είναι μέχρι το θάνατο. Μετά το θάνατο υπάρχει ατελεύθητη ζωή και το βλέμμα μας πρέπει να είναι προσιλωμένο εκεί. Διότι εδώ θα ζήσουμε πόσα χρόνια? 70, 80, 90, 100, 120. Παραπάνω δεν θα πάμε. Αλλά μετά η ζωή είναι χωρίς τέλος. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε στην αγκαλιά του Θεού και να ζούμε μαζί με τον Αναστημένο Χριστό. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστέ μας, βοήθησε και μας, όπως τους νεομάρτυρες και τον ίδιο τον Θωμά, να πιστεύουμε σε σένα και να ζούμε διαποτισμένοι με την πίστη αυτή, αλλά και με σένα μέσα μας και εμείς να είμαστε μέσα σε σένα. Σε ευχαριστούμε. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Χριστός Sunday of St. Thomas.
And I would like to discuss a few matters with you. And I would like to compare some people. Yesterday it was the feast day of St. John the Theologian. And I would like to compare St. Thomas, St. John the Theologian, St. Peter, Judas, and the new martyrs. Let's try to do it. If we look at St. Thomas, he was a very simple man. He was following Christ. Later on, he went to many places and he preached Christ. But he had some difficulty to believe that Christ was the real Son of God, the real God. St. Peter, on the other hand, was the one who said to him, "You are the Son of God. You are God." He had strong faith, but even St. Peter, with a strong faith, in difficult moments, when Christ was tried, he denied him. And you know that he denied him, but he repented, he asked for forgiveness, Christ forgave him, and Christ made him the leader of the apostles. Let's now go to Judas. Judas was one of the disciples of Christ, but he betrayed him. And there is a difference here between Judas and Peter. Let's see what the difference is. As I said before, Peter denied Christ, asked for forgiveness, he was forgiven, and he was given the first place among the apostles. Judas betrayed Christ, and he later on regretted it, but he went and he hanged himself. Why this difference? I'll tell you why. Because, as I said, Peter said that he believed in Christ as the Son of God, as the real God. Judas, on the other hand, had the money, and he never believed in Christ that he was the real God. And when he betrayed him, he felt that he was guilty, but instead of going to Christ to ask for forgiveness, he made himself the judge of himself. And he found him guilty, and he took the decision, and he hanged himself. See now, what is the great difference? If you have faith in God, as Peter did, you are forgiven, because God has promised to forgive us if we really repent. But if you think that you are God yourself, then you hurt yourself, as Judas did, who hanged himself. And now let us go a bit to St. John the Theologian, whose name day, feast day, we celebrated yesterday. He was a young student, a young disciple of Christ. But he was always polite, innocent, always willing to do the right thing. And God, Christ, loved him more than anybody else, to the point that when he was on the cross, he looked at his mother and he said, "Mother, I'm not going to leave you alone. I'm leaving, but here is John, and from now on, John is going to be your son." And he turned to John and he said to him, "I'm leaving, I'm crucified, I'm dying as a human being." And we know the rest, that he went down to Hades and he was resurrected. You know all that. But he took care of his mother. And he said to John, "From now on, my mother is your mother. Take good care of her." And John did that. He took the Holy Mother
in his own home and place and looked after the Holy Mother. See now all these disciples of Christ and the comparison. But I said at the beginning that I want to make another comparison as well. We have the new martyrs. Which are the new martyrs? The new martyrs are those Christians, Orthodox Christians, who went to martyrdom during the 400 years of slavery to Turkey. They could save their lives if only change their faith, because the Turks always asked, become a Muslim and you are a free person. Otherwise, you are a slave. But because they believed in Christ, they did not deny their faith. And they went to martyrdom, all of them. And this is very admirable. How did they accept those difficult situations and the problems that went through? And I'll mention only one. As we celebrate the 200 years of the National Revolution of Greece. Remember Athanasios Diakos? He was a faithful in Christ. He believed in Christ. But they cut him and they put him to martyrdom. And they asked him to change his faith. And he said no. And what did they do? The worst things that they could have done to him, they really tortured him. But the poet says, even they tortured him so much, but he was smiling. Why were the new martyrs accepting that, and especially Athanasios Diakos? Because they were saturated in body and soul with their faith in Christ. And when you are saturated with your faith in Christ, doesn't matter what happens to you, you are happy and you accept everything. Because you know that after that, there is the eternal life and you will be with the Savior forever and ever. And you will enjoy the glory of God, the love of God, the holiness of God. Well, let's finish here. Make the comparison with Thomas, Peter, Judas, John, and the new martyrs. And see where you stand, where I stand. Christ said that he wants to dwell in us and promenade in us. Do we feel that Christ is within us, are in us? If we do, then we are on the right path to salvation. If we don't, we should change course. I hope and I pray that all of us understand those things and believe in Christ and believe in the afterlife. Christos Anesti ek nekron, Θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενες. Christ is risen. Let the resurrection of Christ be part of your own, be saturated by his resurrection and the faith in him. Thank you, Lord Jesus Christ. We anticipate our own resurrection and to be with you forever and ever. Christos Anesti ek nekron, thanaton patissas και εν της μνήμασιν.
Μάνα κράζει το παιδάκι. Μάνα ο νιός και μάνα ο γέρος. Μάνα ακούς σε κάθε μέρος. Αχ, τι όνομα γλυκό. Τη χαρά σου και τη λύπη με τη μάνα τη μοιράζεις, ποθητά την αγκαλιάζεις, δεν της κρύβεις μυστικό. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, είναι η ημέρα της μητέρας σήμερα και πρέπει όλοι μας να το σκεφτούμε αυτό και όχι μόνο σήμερα, αλλά σε όλη μας τη ζωή να φροντίζουμε την μητέρα και φυσικά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε τον πατέρα. Αλλά για σκεφτείτε, η μάνα και ο πατέρας πόσα κάνουν για το παιδί τους. Θυσιάζονται πραγματικά γι' αυτό. It is Mother's Day today. We should not forget our mothers. And we should not remember our mothers only this day of the Mother's Day. But we should remember our mother in all our life. And we should think what our mother and our father have done for us and what we do for them. They sacrificed themselves and they gave birth to us and they brought up in the best possible way. Και εμείς, τώρα που οι γονείς μας είναι στα γεράματά τους, θα πρέπει να φροντίσουμε τους γονείς μας με τον καλύτερο τρόπο. Ό,τι και να κάνουμε εμείς, δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε στους γονείς μας αυτό το οποίο έδωκαν αυτοί σε μας. And now, our parents possibly are elder. We should think of them all the time. And we should take care of them in the best possible way. Doesn't matter what we do, we will never be able to give them what they gave us. They gave us our life, and they gave us the upbringing, and they gave us everything. Οι γονείς μας έδωσαν τη ζωή μας έδωσαν την παιδαγωγία και το μεγάλωμά μας έδωσαν τα πάντα. Και εμείς να φροντίσουμε τους γονείς μας με τον καλύτερο τρόπο. Our parents gave everything, let us sacrifice ourselves for the parents. Αυτές τις ημέρες είχαμε γιορτές της Ζωοδόχου Πηγής, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Και έχουμε το εκκλησάκι αυτό της Ζωοδόχου Πηγής και κάτω στον πρώτο όροφο έχουμε την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Είχαμε εσπερινούς, είχαμε λειτουργίες. There was the feast day of the Life and Giving Font and the St. John the Theologian. And you know very well that this chapel is named after the life-giving font. And the church downstairs is named after St. John the Theologian, the patron saint of our theological academy. And we had Vesper service and divine liturgies. Σήμερα το πρωί πήγαμε στην Αγία Κατερίνη, στο St. Catherine's Ontario, με τον πατέρα Ιγνάτιο και με τον πατέρα Σταύρο εκεί, ετελέσαμε τη Θεία Λειτουργία. This morning, we went to St. Catherine's with Father Ignatius and Dr. Vozoris, and we did the Divine Liturgy with Father Stavros as well. Οι κοινότητες της Αγίας Εκατερίνης, όπως σας έχω πει πολλές φορές, είναι μία από τις προοδευτικές κοινότητες και ευχαριστώ και συγχαίρω όλους εκεί από τον πρόεδρο μέχρι τον πιο μικρό χριστιανό. The community of St. Catherine is one of the more progressive communities and I thank everyone, the priest, the president and everybody else. Τη μάνα μας, τον πατέρα μας και τα δυο μας μάτια. Ευλογημένη να είναι η γιορτή της μάνας. Happy Mother's Day.
την τόρον το εσάν ύμνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος σωτήρ του κόσμου σκέπε φρουρηχθεί λατέ καναδάν υπανάχραντος και οδηγεί απάντας εις λιμένα σωτηρίων. Ημείς δε συμπάρθενε βοήθεια